Μέσα σε ένα κλίμα έντασης που διαμορφώνεται με αλληλοκατηγορίες μεταξύ του νυν Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιου Λιβωριά και του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Βρέτζου, προχωρούν οι διαδικασίες για την διεξαγωγή των εκλογών νέας διοίκησης που έχουν οριστεί για τις 17, 18 και 19 Νοεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι έληξε η προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιότητων και έτσι πλέον επίσημα τρεις είναι οι παρατάξεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο των αντιπροσώπων. Η παράταξη του νυν Προέδρου Στέλιου Βοριά, η παράταξη που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ και η παράταξη στην οποία συμμετέχει ο μέχρι πρώτην ο συνεργάτης του Προέδρου και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Γιάννης Βρέτζος, που αποσπάστηκε από την παράταξη του Προέδρου μετά και την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ τους πριν από λίγες ημέρες, η οποία για να κοπάσει επιστρατεύτηκε μέχρι και η αστυνομία, ενώ οι δυο τους μαζί με τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατέληξαν στην αστυνομική διεύθυνση. Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συνεργασίας Εργαζομένων και ξεκινάει η απάντηση ουσιαστικά σε αυτή τη λέλαπα λάσπης, συκοφαντίας και υπονόμευσης. Πραγματικά είναι πρωτοφανές αυτά που γίνονται για το Εργατικό Κέντρο, δεν τιμούν την ιστορία του Εργατικού Κέντρου και θα δοθούν από εδώ και πέρα απαντήσεις και ιδιαίτερα μετά από την εκλογική διαδικασία. Η ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων εκεί αποσκοπεί. Επιτακτική ανάγκη είναι η συμμετοχή, η μαζική δράση των εργαζομένων από όλα τα σωματεία και από τα 77 σωματεία και όχι μόνο να συμμετέχουμε κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής διαδικασίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων από κάθε σωματείο που ουσιαστικά ήταν κατευθυνόμενοι και εμείς αυτό θέλουμε να καταγγείλουμε χωρίς να προετοιμάζει την επόμενη μέρα που ακόμα και μετά το πέρας των μνημονίων εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη και ζωφερή εργασιακή έτσι, η κατάσταση και συνθήκη των εργαζομένων. Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, αλλά στη σκιά των αλληλοκαταγγελιών, το κλίμα μυρίζει μπαρούτι. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να μιλάει για λάσπη, υποψήφιους της ανεξάρτητης κίνησης εργαζομένων να δηλώνουν παρόντες και την παράταξη που υποστηρίζεται από το ΠΑΜΕ να επιρρύπτει ευθύνες στην απερχόμενη διοίκηση, τον πρόεδρο αλλά και τον Γενικό Γραμματέα για την κατάσταση που επικρατεί στο Εργατικό Κέντρο εν ώψη των εκλογών. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές και τους αντιπροσώπους να βγάλουν συμπέρασμα με όλα αυτά τα περιστατικά που κατάγγελε το προηγούμενο διάστημα η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία και να στηρίξουν τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ώστε να καθαρίσει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Όλα αυτά τα περιστατικά που γίνανε τις τελευταίες εβδομάδες δεν τιμάνε την ιστορία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Πάντως, σαν κερασάκι στην τούρτα, έπεσε και η δήλωση ενός εκ των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που γνωστοποίησε ότι δεν έχουν ακόμη λάβει το μητρώο των μελών και των αντιπροσώπων που έχουν νομιμοποιηθεί, γεγονός που εμποδίζει τον έλεγχο των υποψηφιότητων, με τη σημείωση ότι για αυτά ευθύνεται, σύμφωνα με το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, τόσο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου όσο και ο Γενικός Γραμματέας. Και ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, τόσο οι αρχιερεσίες εκλογής νέας διοίκησης, των υπολείπων οργάνων του Εργατικού Κέντρου και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΕΣΕ βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.